και στις προηγούμενες συνόδους και συναντήσεις. Όχι στις αποφάσεις όμως, στις συνόδους μπορεί και στις τοποθετήσεις. Όχι, νομίζω στις τοποθετήσεις κανείς μπορεί να βγάλει και πολλά συμπεράσματα. Ναι. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στον Πρωθυπουργό της Ιταλίας αλλά και άλλων χωρών, ακόμα και της Ισπανίας και της Πορτογαλίας που είναι πιο Βερολινέζικοι από τους Βερολινέζους. Mm. Για τους δικούς τους λόγους. Διότι έρχονται και εκλογές εκεί και ξέρουν τι τους περιμένει. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης είναι μια πρόταση που εδράζεται και στην πρόταση Μοσκοβισή, η οποία παρουσιάστηκε και αποσύρθηκε στη συνέχεια. Mm. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν πρόταση όμως, ήταν κάποιες σκέψεις αυτές. Νομίζω ήταν αποτυπωμένες. Ήταν αποτυπωμένες και ουσιαστικά θέτανε το θέμα και το έχει πει και η Γαλλία από την πρώτη φορά με το δειλό τρόπο που το έχει πει. Mm. Ότι πρέπει κανείς να σεβαστεί το αποτέλεσμα των εκλογών και την θέληση και τη διάθεση του ελληνικού λαού να τελειώσει ο δρόμος και η διαδρομή. Αλλά αυτή που λέγεται μνημόνια. Αλλά πριν κατατεθεί όπως ακούσατε επειδή από χθες το βράδυ. Επειδή όμως έχουμε δει πολλές φορές αυτή η αιμονή του Βερολίνου, της πολιτικής ελίτ της Γερμανίας, η οποία φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο να παραδεχθεί ότι έχει κάνει λάθος, mm-hmm. διότι είναι τεράστιο το λάθος των μνημονιακών δεδομένων και αυτός ο οδικός χάρτης που δεν είναι μόνο για την Ελλάδα αλλά είναι και για άλλες χώρες της περιφέρειας με τις δικές τους ταχύτητες και ιδιαιτερότητες. Ναι. Επομένως νομίζω ότι θα κριθεί με το αίτημα που καταθέτει η ελληνική κυβέρνηση να πάμε σε μια συζήτηση όπου ουσιαστικά για μας είναι πολιτικό το πρόβλημα, είναι πολιτικό το ζήτημα για το τι δρόμο θέλει η Ευρώπη από εδώ και πέρα. Το λέμε εμείς. Βεβαίως και το λέμε εμείς. Στοιχεία, δώστε μας στοιχεία. Ναι, και υπάρχει η άποψη των τεχνοκρατών να. Που σου λένε δεν έχουμε κάνει λάθος. Βεβαίως. Δεν έχουμε κάνει λάθος και εμείς αποδεικνύουμε ακόμα και με τη δική τους λογική, με βάση τους δείκτες της ανθρωπιστικής κρίσης και τα τεράστια προβλήματα που έχουν σωρευτεί στη αλλά χώρα. Αλλά γιατί δεν γίνεται αντιληπτό αυτό, κύριε Ήσυχε. Να σας πω γιατί. Γιατί δεν μας καταλαβαίνουν οι ξένοι. Ή εμείς μιλάμε άλλη γλώσσα, ή αυτοί δεν θέλουν να μας καταλάβουν. Κάτι συμβαίνει. Ο Κύπριος. Ναι, να σας πω, Καλά, η Κύπρος έχει τα δικά της προβλήματα, τις δικές της ιδιαιτερότητες. Όχι, το λέμε σχέση με όλους. Αλλά γιατί δεν γινόμαστε εγώ νομίζω ότι πρέπει να εντοπίσουμε το πρόβλημα σήμερα στο Βερολίνο. Διότι το Βερολίνο όλο και περισσότερο απομονώνεται, όχι μόνο από τους ευρωπαϊκούς λαούς και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, η οποία πλέον δεν είναι. Δεν καταγράφεται σε δημοσκοπήσεις, αλλά καταγράφεται και σε μια άνοδο των δυνάμεων της αριστεράς σε ορισμένες χώρες, συγκεκριμένα στην Ισπανία και στην Ιρλανδία, αλλά και στα μεγάλα κινήματα και βεβαίως και στη μεγάλη συμπαράσταση που αποτυπώθηκε στις προτάσεις ελληνικής κυβέρνησης σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Θα μου πείτε, οι Γερμανοί αυτά δεν τα καταγράφουν. Θα φανεί στο τέλος. Εκ του αποτελέσματος θα κριθεί. Αλλά θέλω να σας πω για να κλείσω, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι συνομιλητές, ότι δεν τελειώνουν όλα την Παρασκευή. Δεν τελειώνουν όλα την Παρασκευή, θα έχουμε και συνέχεια. Θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό, γιατί είπα Πρωθυπουργός, είμαστε ακόμα στην αρχή. Ακριβώς. Είμαστε ακόμα στην αρχή, αλλά ημερομηνίες είναι ημερομηνίες. Εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα είχαμε μια δυνατότητα να εισηγηθεί και ο Πρωθυπουργός και να συζητήσουμε και οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι βουλευτές και να θέσουμε προβληματισμούς που τελικά βρίσκουν μια κοινή στόχευση και έναν κοινό προβληματισμό θετικό για μας, το ότι έχουμε ακόμα τη δυνατότητα μια συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών, που ξέρετε, οι αρχηγοί κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάνε λιγότερο τεχνοκρατικά και θα αναγκαστούν να μιλήσουν πολιτικά. Από πού την έχουμε αυτή τη δυνατότητα, διότι μπορεί να το ζητήσει η Ελλάδα και δεν μπορεί να απορριφθεί. Λέμε εμείς. Λέμε εμείς. Θα φανεί στην πορεία. Θα φανεί και αυτό. Τώρα όμως μας έκανε εντύπωση χθες ότι ενώ εσείς στέλνετε αυτό το αίτημα. Κύριε Ήσυχε, ταυτόχρονα κάνετε μονομερείς ενέργειες. Δηλαδή, χθες ήταν πολύ σκληρή η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα. Προχώρησε και σε συγκεκριμένα μέτρα για τη ρύθμιση των οφειλών, για την πρώτη κατοικία, για τα εργασιακά, για τις συντάξεις. Όλα αυτά δεν είναι κόντρα. Δεν... Θα σας πω κάτι, κύριε. Είναι αντίθετα. Είναι αυτό που λέμε ότι πολλοί μας εγκαλούν να επιστρέψουμε στο ρεαλισμό. Ο δικός μας ο ρεαλισμός είναι να εφαρμόσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Θα μου πείτε αυτά που. Σήμερα θα ανακοινωθούν, μάλιστα στις 12 η ώρα, ναι. σε συνέντευξη που αφορά η κυρία Βαλαβάνη, ο κύριος Στρατούλης κτλ. Θα βάλουν τα θέματα και των οφειλών των 100 δόσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά σε ό,τι αφορά τις εφορίες, χρέη προς το δημόσιο, την προσωποκράτηση, άλλες πτυχές που ανακουφίζουν αυτή τη στιγμή. Εμείς δεν λέμε σώζουν, αλλά ανακουφίζουν πολύ σοβαρά σήμερα. Εκείνα τα ευάλωτα στρώματα. Εμείς θα προχωρήσουμε στις νομοθεσίες αυτές. Αν η κυβέρνηση μπορεί να διαβεβαιώσει τους πολίτες που την ψήφισαν και τους άλλους πολίτες δηλαδή, ότι ανεξάρτητα από το πώς θα πηγαίνει η συζήτηση, η διαπραγμάτευση και πού θα καταλήξει όλο αυτό με τους εταίρους μας, θα ακολουθήσει
τα βασικά στοιχεία του προγράμματος. Θα ακολουθήσει για έναν και βασικό λόγο. Διότι όπως απαντήσαμε, είμαι ένας λαός που πρέπει να περπατάμε με το κεφάλι ψηλά και να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε απικία χρέους. Με λεφτά όμως, κύριε έχει πολύ μεγάλη σημασία. Με το κεφάλι ψηλά χωρίς λεφτά δεν γίνεται. Ναι, όμως για να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτή τη μέγενη που μας έχει στραγγαλίσει σήμερα, ο δικός μας ο δικός χάρτης, δεν λέμε απλά αυτό που έχει παραξηγηθεί και καλώς έχει παραξηγηθεί, λεφτά υπάρχουν, αλλά υπάρχει αθέατος πλούτος. Συμφωνώ. Αυτό είναι άλλο, βέβαια. Και αυτός... Εγώ βλέπω δεν σας ακολουθεί κανείς στην Ευρώπη. Είδα ότι είμαστε μόνοι μας. Και αισθανόμαστε μοναξιά. Να προλάβουμε. Όχι. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε συμμαχίες. Αυτές οι συμμαχίες κτίζονται και οικοδομούνται μέρα με τη μέρα. Πρέπει να σας πω ότι σε όλες τις συναντήσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο των. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης στα σερί των επισκέψεων στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ακούσανε, μας ακούσανε και με μεγάλη προσοχή. Και θα έλεγα ότι αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες και το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Για να ρωτήσω, κύριε Τραγάκη, για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Για τη Νέα Δημοκρατία, η επιλογή του κυρίου Παυλόπουλου διαμορφώνει ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για να μπορέσετε, για την θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, για να μπορέσετε να συγχρονίσετε το βήμα σας με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση. Θέλω να πω, εσείς υποστηρίζετε ως κόμμα αυτή την προσπάθεια που καταβάλλετε να διαμορφωθεί ένα καλύτερο περιβάλλον, αδερφέ, από ότι πριν από 6 μήνες. Εγώ θα πω αυτό. Δεν θα πω ούτε περί ανατροπών ούτε τίποτα. Καλύτερο περιβάλλον. Μερικά πράγματα λίγο καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Και στην ομιλία του στις προγραμματικές δηλώσεις ο τέος Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σαμαράς, αλλά και πολλά στελέχη από εμάς, είπαμε ότι εμείς θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης που θα είναι προς θετική κατεύθυνση. Αλλά θα είμαστε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να δημιουργήσει αρνητικές προϋποθέσεις για τη χώρα. Αυτό είναι γενικό που λέτε. Αυτό είναι γενικό. Θα πάω και στα ειδικά. Πάμε στα ειδικά. Λοιπόν, για να πάμε στα ειδικά τώρα.